Θα ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή την 25η Μαρτίου, μεθαύριο κύριε Γρίβα, μια επέτειος που την γιορτάζουμε με τα 200 χρόνια βέβαια φέτος από την Επανάσταση του 21, την εθνική μας παλιγενεσία, επέτειος που δυστυχώς δεν θα γιορταστεί με την λαμπρότητα που όλοι οι Έλληνες έτσι αναμέναμε, χωρίς παρελάσεις, μόνο στην Αθήνα, μέσω τηλεοράσεων, καμία έτσι εκδήλωση. Πώς νιώθετε αλήθεια εσείς για αυτό την ώρα μάλιστα, οι προκλήσεις των Τούρκων δεν σταματούν, που θα έπρεπε ίσως να στείλουμε μηνύματα στη γείτονα? Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, είναι δυστυχώς ένα κομμάτι, επαναλαμβάνω, ένα κομμάτι, αλλά πολύ ισχυρό κομμάτι μέσα στην Ελλάδα, εκμεταλλεύτηκε τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, την Εθνική Ανεξαρτησία, έτσι ώστε να περάσει εθνομηδενιστικές αντιλήψεις, το οποίο συνεχίζει να γίνεται. Βέβαια αυτοί δεν εκφράζονται με άμεσο τρόπο, αλλά με έμεσο. Λοιπόν, με έναν ύπουλο τρόπο θα έλεγα, ότι η Ελλάδα, ας πούμε, δημιουργήθηκε ως έθνος τότε, ενώ πριν δεν υπήρχε, ότι κάποιοι άλλοι κάνανε την Επανάσταση, δεν ξέρω, κάποιοι Σουηδοί υποθέτω ήρθαν εδώ και κάνουν την Επανάσταση, και μετά δημιουργήθηκε το ελληνικό έθνος, και παρόμοια, έτσι, και παρόμοιες απόψεις εισπίδησαν, να το πούμε έτσι, στο πλαίσιο αυτό των εορτασμών, και πολλά άλλα μικρότερα αλλά σημαντικά. Άρα λέτε με λίγα λόγια ότι δεν είναι θέμα κορονοϊού το γεγονός ότι δεν θα εορταστούν τα 200 χρόνια με τη λαμπρότητα που θα έπρεπε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα γιατί τις προφυλάξεις που πρέπει να υπάρχουν, αν και είναι τραγικό να επιτρέπονται πάσης φύσεως διαδηλώσεις Ελλήνων και αλλοδαπών, γιατί είδαμε και Πακιστανούς να διαδηλώνουν ανενόχλητοι στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, και ταυτοχρόνως ο ελληνικός λαός σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή να είναι μαντρωμένος στα σπίτια του. Αυτά, δυστυχώς, εγώ φυσικά δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, αλλά αυτό το διαχωρισμό με βάση μια στοιχειώδη κοινή λογική, ναι, δεν μπορώ να τον καταλάβω. Έχω πρόβλημα να τον καταλάβω. Θα μπορούσε, λέτε, να βρεθεί κάποιος τρόπος? Υποθέτω, από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται διαδηλώσεις ακόμη και Πακιστανών, τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δια της μη αντίδρασής του σε παρόμοια συμβάντα κρίνει ότι δεν είναι και κάτι τόσο σοβαρό, υποθέτω λοιπόν ότι ναι, θα μπορούσε και για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι οι εορτασμοί για την Επανάσταση σε αυτή την πόλη. Η φωνή σας ξεχωρίζει, κύριε Γρίβα, και έχουμε ανάγκη πραγματικά ως Έλληνες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να σας ακούμε, να μοιραζόμαστε τις γνώσεις σας, τις απόψεις σας. Υπογράψατε κι εσείς, κύριε Γρίβα, διάβαζα, όπως και δεκάδες άλλες προσωπικότητες της χώρας μας, πρώην αρχηγοί κλάδων, ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, μία επιστολή με την οποία ζητάτε την επιλογή νέων φρεγατών με αυστηρά επιχειρησιακά κριτήρια και υπογραφή συμφώνου με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσει η χώρα σε κάτι τέτοιο? Είμαστε ενώπιον μιας μείζωνας αγοράς πολεμικού υλικού που θα ρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρησιακά δεδομένα στο ελληνοτουρκικό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες, αλλά θα επηρεάσει και σημαντικά και τη γεωπολιτική πορεία της χώρας. Και δυστυχώς, από αυτά που έχουν διαρρεύσει, η επιλογή αυτή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει με επιχειρησιακά κριτήρια, με τα κριτήρια που έχουν θέσει οι ενόπλες δυνάμεις δηλαδή, αλλά με κάποια δουλοπρεπή ψευδογεωπολιτικά συμφέροντα, του τύπου ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μας πούνε οι δυτικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες εν προκειμένου, και να αγοράσουμε ένα σύστημα το οποίο σαφώς δεν κάνει για την Ελλάδα, σαφώς δεν κάνει για το Αιγαίο, σαφώς δεν κάνει για το ναυτικό, το οποίο δεν είναι μια προσωπική εκτίμηση δική μου, είναι η εκτίμηση και του ναυτικού, αλλά και ακόμη και του αμερικανικού ναυτικού, δηλαδή που έχει προβλήματα με τα συγκεκριμένα πλοία. Οπότε η επιστολή πολύ απλά κάνει λόγο ότι πρέπει να μην λαμβάνονται υπόψη πλέον τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα παρεών εθνικών προμηθευτών, εντός εισαγωγικών, δηλαδή εταιριών που έχουν δυσανάλογα πολύ μεγάλη επιρροή στο ελληνικό σύστημα εξοπλισμών εδώ και δεκαετίες, να επικρατήσουν αυστηρώς επιχειρησιακά κριτήρια, και αν είναι να ληφθούν υπόψη γεωπολιτικά κριτήρια, αυτά πρέπει να είναι τέτοια που να μας δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα
που θα αλλάξει τα δεδομένα. Πρέπει να επικρατήσουν κάποια στιγμή στο χώρο των εξοπλισμών υγιή επιχειρησιακά και γεωπολιτικά κριτήρια. Όχι τα συμφέροντα εταιριών, επαναλαμβάνω, με υπερβάλλουσα επίδραση και ικανότητα παρέμβαση στα ελληνικά πράγματα και κάποιων παρεών μέσα στο ελληνικό σύστημα εξουσίας, όπως φαίνεται ότι υπάρχει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να προασπίσουμε επιτέλους τα συμφέροντά μας και όχι, όπως είπατε προηγουμένως, κύριε Γρίβα, αυτά που εξυπηρετούν άλλες χώρες, ναι, όπως π.χ. τη Γερμανία. Ακριβώς. Μια Γερμανία η οποία πολεμά την συμμαχία Ελλάδος-Γαλλίας. Η Γερμανία γενικότερα πολεμά εναντίον της Ελλάδος αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα και όχι μόνο με τον τρόπο που το έκανε πριν από μερικά χρόνια, που απλώς προσπαθούσε να μας βάλει, να μας μετατρέψει και εν μέρη δυστυχώς το πέτυχε σε προτεκτοράτο οικονομική αποικία δική της. Πλέον ξεκάθαρα φαίνεται ότι έχει επιλέξει μια στρατηγική συμμαχία με την Τουρκία και όχι μόνο με την Τουρκία, γενικότερα με τις κεντροασιατικές δυνάμεις των οποίων θέλει να ηγηθεί η Τουρκία και σαφώς θέλει να αδρανοποιήσει την Ελλάδα ως δυνητική απειλή για αυτό το σύστημα. Αντιθέτως, κατά την ταπεινή μου άποψη, η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον μιας τεράστιας ευκαιρίας, ακριβώς γιατί η Τουρκία θέλει να διαμορφώσει αυτό το σύστημα στην Κεντρική Ασία, που περιλαμβάνει και το Πακιστάν, περιλαμβάνει και τα διάφορα στάν, δηλαδή τις κεντροασιατικές τουρκόφωνες και τουρκογενείς δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ακριβώς λοιπόν γιατί η Τουρκία δημιουργεί αυτόν τον κόσμο, θέλει να δημιουργήσει αυτό το σύστημα το οποίο προκαλεί προβλήματα και στους Αμερικανούς και στους Ρώσους και στους Κινέζους και στους Ινδούς και στους πάντες, εκτός από τους Γερμανούς. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί όχι απλώς να συμμετάσχει αλλά να ηγηθεί ενός αντιτουρκικού ευρασιατικού τόξου που θα ξεκινάει κυριολεκτικά από την Γαλλία και μπορεί να φτάνει μέχρι και την Ινδία. Και εμείς είμαστε στην κατάλληλη θέση, στο κατάλληλο σημείο, γιατί εμείς είμαστε η χώρα επαφής με την Τουρκία, να το πούμε έτσι, που μπορούμε όχι απλώς να συμμετάσχουμε, αλλά να ηγηθούμε αυτού του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη μια διευρυμένη στρατηγική σχέση με τη Γαλλία θα ήταν το πρόπλασμα αυτής της συμμαχίας, η οποία κυριολεκτικά θα απογείωνε την Ελλάδα στο διεθνές σύστημα και θα μας έδινε και τεράστιες δυνατότητες να επαναδιαπραγματευτούμε υπό άλλες συνθήκες και με άλλα χαρτιά στα χέρια μας και το χρέος και τα οικονομικά ζητήματα και τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το ΝΑΤΟ και. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν και ηγεσίες οι οποίες να μπορούν να λειτουργούν με τέτοιο μακρόπνοο τρόπο και να μην ελέγχονται από μικροσυμφέροντα, να το πούμε έτσι, γιατί μικροσυμφέροντα είναι αυτά μπροστά στη μεγαλύτερη εικόνα. Και ακριβώς αυτό ήταν και το νόημα όλη αυτή τη επιστολή. Το θέμα είναι να εισακουστείτε, κύριε Γρίβα, και στην κυβέρνηση. Μήπως και αλλάξουν ρότα, μήπως, γιατί δεν μιλάμε για τυχαίους ανθρώπους, μιλάμε για σημαντικές προσωπικότητες, 55 στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γρίβα, που υπογράφεται την συγκεκριμένη επιστολή. Και βέβαια ζητούμενο είναι και η στάση και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κύριε Γρίβα, και της αξιωματικής και της μείζωνος αντιπολίτευσης στα εθνικά μας θέματα. Έχουν μεγάλο μερίδιο και αυτά. Σας ικανοποιεί εσάς η στάση? Όχι βέβαια, δυστυχώς η στάση γενικότερα του πολιτικού συστήματος με λαμπρή και εμφανή εξαίρεση την ελληνική λύση, η οποία φαίνεται να είναι η μόνη η οποία αυτή τη στιγμή λειτουργεί και κάνει ανάλυση και προτείνει πολιτικές λύσεις με μακρογεωπολιτικά κριτήρια, το υπόλοιπο ελληνικό πολιτικό σύστημα στην καλύτερη των περιπτώσεων βρίσκεται εγκλωβισμένο σε ένα παρελθόντα χρόνο, θεωρώντας ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στο διεθνές σύστημα, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια νέα ιστορική πραγματικότητα, για το πόσο πιο απλά γίνεται, μοιράζεται ξανά η τράπουλα στην Ευρασία. Η Τουρκία δεν είναι αυτή που ήταν, υπό την έννοια ότι σαφώς και στο παρελθόν ήταν επιθετική, ήταν υπεριαλιστική, ήταν εχθρός της Ελλάδος, αλλά αυτή τη φορά έχει και πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Θέλει να γίνει δηλαδή μια μεγάλη ευρασιατική δύναμη, άρα εξαπολύει ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια στην Ελλάδα. Άρα και η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα δυναμική πραγματικότητα
και να κάνει και αυτή τις επιλογές της. Δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, επαναλαμβάνω, στην καλύτερη των περιπτώσεων, με λαμπρή και φωτεινή εξαίρεση την ελληνική λύση, δεν δείχνει να έχει κάποια τέτοια διάθεση. Το τι γίνεται στην νότιο Συνική θάλασσα μας επηρεάζει σαφώς, γιατί αλλάζει το δίκαιο της θάλασσας, γιατί η Τουρκία αντιγράφει τους Κινέζους, γιατί ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα γνωρίσεις όπως κάνουμε εδώ και να θεωρούμε ότι είμαστε μέσα σε ένα μικρό σύστημα κλεισμένο από τον υπόλοιπο κόσμο και περιμένουμε από τους Αμερικανούς να μας πούνε τι να κάνουμε, που δεν ξέρουμε και αυτή τη στρατηγική έχουν ή πολλό δε μάλλον τους Γερμανούς που σαφώς έχουν ανθεληνική πολιτική. Πραγματικά έχουμε ανάγκη από πατριώτες, κύριε Γρίβα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό. Ακριβώς βλέπουμε έτσι. Πλέον να καταπατώνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να ανασκύβουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή, συνεχίζουμε στην ίδια οδό, δεν αλλάζουμε τίποτε, ενώ ξέρουμε ότι θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο, ότι είμαστε χαμένοι από όλο αυτό. Ναι, εγώ επαναλαμβάνω ότι η εποχή η σημερινή είναι εποχή μεγάλων κινδύνων αλλά και πολύ μεγάλων ευκαιριών. Αυτά συνήθως πάνε μαζί στην ιστορία. Ξαναδιαμορφώνεται η ευρασιατική σκακέρα. Η Ελλάδα, χάρη στη θέση της, στον ιστορικό της ρόλο και μια σειρά από άλλα, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Δεν μπορεί παρά να πρωταγωνιστήσει στις παγκόσμιες εξελίξεις. Αν θα πρωταγωνιστήσει ως δυναμικός παίκτης, αν θα πρωταγωνιστήσει ως θύμα και ως ηφηγένεια, είναι στη δική, στο δικό της χέρι. Και ακριβώς γιατί η Τουρκία είναι τόσο ακραία φιλόδοξη, παρανοϊκά φιλόδοξη, μας δίνει και εμάς μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αναπτύξουμε, να ενισχύσουμε τις σχέσεις και τις συμμαχίες μας, έτσι ώστε να και να περιορίσουμε το ρόλο της Τουρκίας και να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα, αλλά και να ενισχύσουμε και τις σχέσεις μας με τους ισχυρούς παγκόσμιους δρόντες, συμπαριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο ηθικής κατάπτωσης που να μιλάμε για εθνική, ανεξάρτητη, εθνοκεντρική, εξωτερική πολιτική και γεωπολιτική στρατηγική και να νομίζει κανείς ότι θέλουμε να γίνουμε κάτι σαν τη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν μιλάμε με κανέναν, ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Ναι. Τώρα στον απόϊχο των διερευνητικών, κύριε Γρίβα, έχουμε μπροστά μας μεθαύριο και τη Σύνοδο, με μικρό καλάθι βέβαια, δεν περιμένουμε να ευνηδιαστούμε θετικά και πώς άλλωστε θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αναρωτιέμαι, όταν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Δένδια Τσαβούσογλου, Μητσοτάκη, Ερντογάν επίσης, θα μας πούν αφού συζητάτε. Οκ, okay, όλα καλά. Ναι, αυτή ακριβώς είναι και η άποψη δική μου. Για την ακρίβεια, εγώ είμαι ακόμη πιο ακραίος εντός εισαγωγικών, ναι, δηλαδή, θα έλεγα. Προσωπικά η επιστημονική μου άποψη είναι ότι δεν μπορώ να κατανοήσω τι ακριβώς συζητάμε με τους Τούρκους. Δηλαδή είναι εντελώς ακατανόητο. Οι Τούρκοι δεν έρχονται, η Τουρκία δεν έρχεται να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εσείς έχετε μια άποψη Χ, εγώ έχω μια άποψη Ψ, αρκεί να τα βρούμε στη μέση ή εν πάση περιπτώσει να συμβιβαστούμε. Οι Τούρκοι δεν θέλουν κανένα συμβιβασμό. Οι Τούρκοι έρχονται και λένε ότι κοιτάξτε να δεις, εσύ δεν υπάρχεις. Τα νησιά σου από νομικής άποψης δεν υπάρχουν. Εδώ η Εύβοια δεν υπάρχει. Ναι, θέμα αποστρατικοποίησης χθες πάλι, εκ νέου, για το Καστελόριζο. Απάντησαν με αντινάφτεξη τη δική μας άσκηση. Δεν λοιπόν, και δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα κομμάτι πολύ ισχυρό, μειοψηφικό μες στην ελληνική κοινωνία, μειοψηφικό και μες στο πολιτικό σύστημα, αλλά συμπαγές και πολύ με τεράστια επιρροή που προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και ανάμεσα σε αυτές είναι το Αιγαίο. Άρα να βρούμε κάποιο τρόπο να το μοιράσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, τη στιγμή που δεν είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και το Αιγαίο, είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, αυτό και το Αιγαίο αποτελεί κομμάτι της Ελλάδος. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η γεωγραφική, η νομική, η ιστορική πραγματικότητα. Άρα είναι λάθος, λέτε, οποιαδήποτε συζήτηση. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή με αυτούς τους όρους, δηλαδή τι να σας πω, σκεφτείτε τώρα να ήμασταν στα χρόνια του ψυχρού πολέμου και αν έπρεπε να συζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σοβιετική Ένωση και το θέμα συζήτησης ήταν να, πήγαινε η Μόσχα και να έλεγε στην Ουάσιγκτον, κοίτα να δεις, πρέπει να παραδοθείς και να συζητήσουμε για τους όρους παράδοσης. Θα το συζήταγαν οι Αμερικανοί. Θα πηγαίναν να το συζητήσουν και να κάνουν διερευνητικές για το πώς θα παραδοθούν. Γιατί αυτό ακριβώς μας ζητάει η Τουρκία. Μας ζητάει να αυτοεξαλειφθούμε από το διεθνή χάρτη. Να βγούμε εκτός δηλαδή του διεθνούς δικαίου, να επιλύσουμε εντός εισαγωγικών τις όποιες διαφορές με τον τρόπο που θέλει η Άγκυρα. Δηλαδή το να βγεις εθελούσια από το διεθνές δίκαιο και να ρυθμίσεις τις όποιες διαφορές σου, που δεν είναι διαφορές, επαναλαμβάνω, να αξιώσεις Άγκυρας με τον τρόπο που θέλει η Άγκυρα, δηλαδή να
διαπραγματευτείς για το πόσα κομμάτια σου θα σου κόψουν και πόσο βαθμό ανεξαρτησίας θα σου επιτρέψουν, αυτό είναι αυτοεξάλειψη. Οπότε δεν ξεκινάς να συζητήσεις το πόσο θα αυτοεξαλειφθείς. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα κατά την άποψή μου. Καταλαβαίνω. Το γεγονός ότι τα δεχόμαστε ως λογικά δείχνει ότι υπάρχει κάτι πολύ σάπιο, πολύ παθογενές μέσα στην Ελλάδα. Με ένα μήνυμα προς τους Έλληνες, κύριε Γρίβα, θα ήθελα να κλείσουμε έτσι αυτήν την συνομιλία μας. Γιατί είμαι σίγουρη πως την 25η, εγώ θα έχω εκπομπή εδώ, αλλά θα είναι δύσκολο να επικοινωνήσω και να σας φιλοξενήσω εκείνη την ημέρα. Ένα μήνυμα προς τους Έλληνες. Ναι, η Ελλάδα είναι σε ένα κρίσιμο κατόφλι. Είναι σε ένα πολύ κρίσιμο κατόφλι. Δεν πρέπει να μας παρασύρει η τοπάθεια. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για την Ελλάδα. Πάρα πολύ μεγάλη, ωστόσο υπάρχουν και τεράστιες ευκαιρίες. Τεράστιες ευκαιρίες, μπορεί αυτή η 200η επέτειος μπορεί να αποτελέσει το βήμα για να κινηθούμε πραγματικά προς την εθνική ανεξαρτησία στα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε ιτοπαθείς. Αυτό όμως πρέπει πρωτίστως να το ακούσουν οι πολιτικές μας ηγεσίες. Το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά, ολόψυχα, κύριε Γρίβα, για την συνομιλία που είχαμε, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, εύχομαι, και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Ναι, καλό καλά. Μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.